Ευχαριστούμε που είσαστε και σήμερα κοντά μας. Είμαστε πολύ χαρούμενες που έχουμε κοντά μας δύο έτσι, πολύ καλούς συναδέλφους από το Opener για να μας δείξουν από το Opener και τη site, για να μας δείξουν τις υπηρεσίες τις οποίες διαχειρίζονται και πώς μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε για να γρήγορα να βρούμε πληροφορία και μάλιστα διασυνδεδεμένη πληροφορία, επιστημονική πληροφορία. Να δούμε λίγο τα διαδικαστικά. Η εκδήλωση ξεκίνησε ήδη να βιντεοσκοπείτε, οπότε αν θέλετε να μην αναφερθούμε στο όνομά σας ή να μην σας συμπεριλάβουμε στην βιντεοσκόπηση, παρακαλούμε να μας το πείτε. Τα αρχεία της παρουσίασης και της βιντεοσκόπησης θα μοιραστούν με τη λήξη της εκδήλωσης, όπως πάντα. Παρακαλούμε να έχετε κλειστά τα μικρόφωνα όσο πραγματοποιούνται οι παρουσιάσεις και συλλέγουμε κάθε ερώτηση ή την κρατάμε στο τέλος για να τη δούμε live ή τη βάζουμε στο chat κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων για να τη δούμε επίσης στο τέλος, στο τελευταίο 20 λεπτό, το τέταρτο που θα μας μείνει για συζήτηση. Αυτά από εμένα. Σίλβια, θα ήθελες να πάρεις το λόγο. Καλημέρα, καλημέρα και από μένα. Καλώς ήρθατε. Να ευχαριστήσουμε τους ομιλητές για την αποδοχή της πρόσκλησης μας. Να πω δύο λόγια για τον καθένα τους και να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, σήμερα έχουμε την κυρία Κωνσταντίνα Γαλούνη. Είναι η διαχειρίστρια της υπηρεσίας OpenAR Explore. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με εμπειρία στην ανάπτυξη πυλών αναζήτησης επιστημονικής πληροφορίας του OpenAR. Όπως είναι το OpenAR Connect, το OpenAR Monitor, το Canada Explore, EOS Explore και φυσικά έχει συμβολή σε ευρωπαϊκά και εθνικά έργα για την ανοιχτή επιστήμη στο πλαίσιο του OpenAR Advance, το OpenAR Nexus, EOS Future και άλλα. Και επίσης μαζί μας σήμερα έχουμε τον κύριο Γιώργο Παπανίκο, ο οποίος είναι τεχνικός διευθυντής της ΣΑΙΤ, τεχνικός διαχειριστής για το Open Science Lens. Ο κύριος Παπανίκος είναι πτυχιούχος στις τεχνολογίες συστημάτων υπολογιστών με εμπειρία σε έργα ανοιχτής επιστήμης και μεγάλων δεδομένων, όπως τον ΕΑΝΙΑΣ για το συντονισμό των λειτουργιών και της παράδοσης των υπηρεσιών του έργου και το Human Brain Project για τον τεχνικό συντονισμό του XRM. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δύο για τη σημερινή παρουσία τους και να δώσω τον λόγο στους ομιλητές μας. Παρακαλώ, κλείστε τα μικρόφωνα, αν έχετε την καλοσύνη, για να μην υπάρχει έτσι επιπλέον θόρυβος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξεκινάμε με την Κωνσταντίνα. Καλημέρα σας. Λοιπόν, θα κάνω share την οθόνη μου. Ωραία. Ονομάζομαι Κωνσταντίνα. Ας ξεκινήσουμε πρώτη. Ονομάζομαι Κωνσταντίνα Γαλούνη. Είμαι η Service Manager του OpenAR Explore. Και σήμερα θα το παρουσιάσουμε αυτό το εργαλείο. Είναι ένα εργαλείο αναζήτησης, το οποίο είναι ουσιαστικά ο τρόπος να περιηγηθεί κάποιος και να αναζητήσει τα δεδομένα του γράφου του OpenAR. Αλλά θα ξεκινήσουμε λίγο πρώτα να πούμε δύο λόγια σχετικά με το τι είναι ένας γράφος. Ένας γράφος είναι μια δομή αναπαράσταση ουσιαστικά της πληροφορίας. Αποτελείται από κόμβους, οι οποίοι κόμβοι ενώνονται με ακμές. Οπότε για τον OpenAR γράφο φανταζόμαστε μια τεράστια γκάμα από δεδομένα, από παρουσιάσεις, από software, από άλλα research products, οργανισμούς, funders, projects, communities, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους. Έχουμε μεταδεδομένα για αυτά και όλα αυτά εκμεταλλεύονται την έννοια του Semantic Graph Database, το οποίο έχει τη μοναδική ικανότητα να εξάγει πληροφορία, να καταλαβαίνει και να βγάζει νέα συμπεράσματα.
Το Open Air συλλέγει δεδομένα από πάρα πολλές έμπιστες πηγές, όπως είναι τα Open Access Journals που είναι εγγεγραμμένα στο DOAS, Crossref, Unpaywall, Orchid, Microsoft Academic Graph, αλλά και διάφορα repositories, τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο OpenTOR, το Read3D Data, το Fair Sharing και το EOS Service Catalog. Κάποια πολύ βασικά από αυτά είναι το UK PubMed, το Archive, το HAL, το Zenodo και άλλα. Γιατί όμως μιλάμε για τον Open Air Graph και γιατί είναι τόσο σημαντικός? Ο Open Air Graph είναι ανοιχτός και διαφανής, είναι αποκεντρικοποιημένος, μπορεί κάποιος να κάνει έξυπνη διασύνδεση των οντοτήτων που υπάρχουν σε αυτόν, αλλά και υπάρχουν και πολλές μετρικές που εξάγουμε σε σχέση με τα δεδομένα μας. Μιλάμε για 181 εκατομμύρια publications αυτή τη στιγμή, 62 εκατομμύρια research data, 388.000 software items, 134.000 data sources, πηγές από τις οποίες παίρνουμε τα δεδομένα, τα οποία συνδέονται με 3 εκατομμύρια grants και 200.000 οργανισμούς. Όλα αυτά είναι μεταξύ τους διασυνδεδεμένα με διάφορα σημασιολογικές έννοιες και αυξάνονται συνεχώς. Το Open Air Explorer, όπως είπαμε, είναι ο εύκολος τρόπος να αναζητήσει κάποιος. Είναι το κεντρικό service για αναζήτηση και εξερεύνηση του Open Air Graph και είναι ο εύκολος τρόπος να δει όλα τα μεταδεδομένα, όλες τις οντότητες που υπάρχουν σε αυτό το γράφο και όλες τις σχέσεις που υπάρχουν εκεί. Έχει 3 βασικά functionalities. Το πρώτο είναι η αναζήτηση. Τρεις βασικές λειτουργικότητες, συγγνώμη. Η πρώτη είναι η αναζήτηση, η δεύτερη είναι η διασύνδεση των δεδομένων και η τρίτη είναι σε σχέση με τα αποθετήρια. Για την αναζήτηση έχουμε τη δυνατότητα αναζήτησης αλλά και φιλτραρίσματος των δεδομένων, όπως επίσης και τη δυνατότητα κάποιος να κατεβάσει διάφορα reports, είτε με τα ίδια τα αποτελέσματα τα οποία αναζήτησε, είτε διάφορες σχέσεις μεταξύ τους. Για τη διασύνδεση των δεδομένων, δίνουμε τη δυνατότητα στο χρήστη να συμβάλλει στον Open Air Graph, να ενισχύσει και να βελτιώσει ό,τι ήδη υπάρχει, με την έννοια ότι μπορεί να διασυνδέσει ο ίδιος κάποιες οντότητες που υπάρχουν είτε ήδη στο γράφο μας, είτε από εξωτερικές πηγές. Θα δούμε στη συνέχεια πιο συγκεκριμένα. Επίσης, μία άλλη δυνατότητα που δίνουμε για να ενισχύσει κάποιος τις διασυνδέσεις του γράφου και την πληροφορία είναι το Orchid Search and Link Wizard, το οποίο επίσης θα δούμε στη συνέχεια. Η τελευταία λειτουργικότητα, η τελευταία βασική λειτουργικότητα του Open Air Explorer είναι η αναζήτηση αποθετηρίων για να καταθέσει κάποιος την έρευνά του. Έχουμε έναν εύκολο τρόπο να βρει ό,τι χρειάζεται για να καταθέσει. Ξεκινώντας με την αναζήτηση, δίνουμε στο χρήστη την δυνατότητα να ψάξει είτε με απλή φόρμα είτε με σύνθετη φόρμα αναζήτησης, εισάγοντας είτε κάποια λέξη κλειδί που μπορεί να ενδιαφέρεται, είτε χρησιμοποιώντας κάποιον persistent identifier. Μπορεί να αναζητήσει και στις 4 βασικές μας οντότητες που είναι στο γράφο. Αυτές είναι τα research products, τα οποία συμπεριλαμβάνουν τις υποκατηγορίες publications, research data, research software και other research products, τα projects, data sources και organizations. Σε κάθε μία από αυτές τις σελίδες έχουμε ένα πλήθος από φίλτρα στα αριστερά της σελίδας, όπου μπορεί κάποιος να περιορίσει την αναζήτησή του. Για κάποιο λόγο είναι σμιούτ, Κωνσταντίνα. Α, ωραία, okay. Ωραία. Δεν ξέρω που μείνατε. Να περιορίσει το πλήθος της αναζήτησης. Τέλεια, οκ. Okay. Εντάξει, μάλλον πατήθηκε και καταλάβει το κουμπί, γιατί ήμουν ακριβώς εκεί. Ωραία.
Η απάντηση της αναζήτησης που βλέπει ο χρήστης μπορεί να παραμετροποιηθεί με βάση τις ανάγκες του ως προς την σειρά των αποτελεσμάτων που βλέπει, αλλά και ως προς τον αριθμό των αποτελεσμάτων. Τα αποτελέσματα που βλέπει ο χρήστης στην αναζήτηση μπορεί να τα κατεβάσει με το Download Results κουμπί που υπάρχει στο πάνω μέρος της σελίδας. Φυσικά, εμείς σαν Open Air, επειδή η φιλοσοφία του Open Air γενικότερα είναι να προωθήσει την ανοιχτή επιστήμη και τα ανοιχτά δεδομένα, έχουμε σαν προεπιλεγμένο αυτή τη στιγμή το Open Access φίλτρο για να βλέπει τα αποτελέσματα, αλλά δεν είναι ότι ο γράφος περιλαμβάνει μόνο Open δεδομένα, αλλά έχουμε και πολλά άλλα Access Modes, όπως για παράδειγμα το Closed Access, το Restricted, το Embargo και άλλα. Αυτό εδώ πέρα βλέπουμε μία εικόνα όπου εμφανίζεται η σύνθετη αναζήτηση. Όπως βλέπουμε, μπορούμε για παράδειγμα να αναζητήσουμε όλα τα research products τα οποία σχετίζονται με το Open Air, αλλά και με το project Open Air Advanced. Για κάθε ένα από τα αποτελέσματα που βλέπουμε στη search σελίδα, μπορούμε να κλικάρουμε επάνω και να μεταφερθούμε σε μία λεπτομερή σελίδα, όπου είναι ένα overview όλων των μεταδεδομένων και των σχέσεων που έχει το συγκεκριμένο record που έχουμε για το συγκεκριμένο record στο γράφο. Είναι εστιασμένη η πληροφορία και δομημένη με βάση την κάθε οντότητα που έχουμε στο γράφο, διαφορετική δηλαδή για κάποιο research product, διαφορετική για project, data source ή organization. Συμπεριλαμβάνονται όλες οι σχέσεις που έχουμε μεταξύ των οντοτήτων, αλλά και διάφορα στατιστικά, μετρικές και impact-based indicators που βγαίνουν από διάφορα εργαλεία που συνεργαζόμαστε και πολλούς αλγορίθμους. Για κάθε ένα από τα records δίνεται η δυνατότητα να κάνει κάποια actions, τα οποία τα βλέπουμε στο πάνω μέρος της σελίδας. Όπως για παράδειγμα, για κάποιο research product μπορεί κάποιος να δει τις διάφορες πηγές από τις οποίες έχουμε συλλέξει τα δεδομένα. Μπορεί να μοιραστεί το συγκεκριμένο record, τη συγκεκριμένη σελίδα του στα social media. Μπορεί να κάνει cite το συγκεκριμένο record στην έρευνά του ή να χρησιμοποιήσει το ORCID claim, για παράδειγμα. Ωραία. Εδώ βλέπουμε λίγο όλες τις σχέσεις που μπορεί να... το πόσο μεγάλο πλήθος σχέσεων για διασυνδέσεων μπορεί να έχουμε για ένα record. Όπως για παράδειγμα ένα publication στη συγκεκριμένη περίπτωση έχει διάφορα related research στο πλαίσιο του γράφου, τα οποία είναι επίσης research products, όπως για παράδειγμα ένα dataset ή ένα software τα οποία έχουν γίνει στο πλαίσιο του ίδιου έργου. Βλέπουμε τα funded by, δηλαδή τα projects τα οποία έγιναν, τα projects στον οποίο το πλαίσιο έγινε ένα συγκεκριμένο publication, διάφορα related research communities που ανήκει το συγκεκριμένο product, αλλά και διάφορους οργανισμούς που σχετίζονται με αυτό. Αυτή είναι η σελίδα ενός data source. Όπως βλέπουμε και όπως είπαμε, η πληροφορία εξατομικεύεται σε σχέση με το entity που βλέπουμε κάθε φορά. Έχει αλλάξει λίγο η δομή της σελίδας, αλλά πάλι παρέχονται όλες οι διασυνδέσεις, όλα τα μεταδεδομένα, στατιστικές, μετρικές, στατιστικά και διάφορα actions. Εδώ εστιάζουμε πάλι στις διασυνδέσεις που υπάρχουν, όπως για παράδειγμα τα recent publications, τα research data, related data sources που έχουμε και όλα αυτά, σε όλα αυτά τα views μπορούμε να περιηγηθούμε μέσα στο γράφο κάνοντας κλικ σε οποιοδήποτε αποτέλεσμα από αυτά, είτε πηγαίνοντας σε μία άλλη λεπτομερή σελίδα που θέλουμε να δούμε, είτε πηγαίνοντας σε μία σελίδα αναζήτησης. Εδώ πέρα είναι η σελίδα ενός project. Ξανά είναι όλα τα μεταδεδομένα και όλες οι σχέσεις. Εδώ πέρα αξίζει να αναφερθούμε σε μία καρτέλα που έχουμε για τα data management plans.
τα οποία έχουν γίνει μέσω του εργαλείου Άργος. Και όπως μπορούμε να δούμε λίγο σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια, έχουμε πάρα πολλά reports και μπορεί κάποιος να τα reports σχετίζονται με CSV downloads, HTML downloads που κάνουν export ουσιαστικά την πληροφορία για διάφορα related research products με κάποιον οργανισμό, είτε με κάποιο project που σχετίζεται με έναν οργανισμό ξανά, είτε με ένα funder. Επίσης, οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν την λειτουργικότητα του Embed Results, όπου δίνουμε ένα script το οποίο μπορούν να εισάγουν σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα τους και να μπορούν να δουν τα research products που βλέπει και μέσα στο Explore σε μια συγκεκριμένη σελίδα. Για κάθε αποτέλεσμα είπαμε ότι έχουμε πολλά στατιστικά, μετρικές, impact-based indicators, όπως και altmetrics. Όλα αυτά μπαίνουν από διάφορα συνεργαζόμενα εργαλεία, όπως για παράδειγμα το BIP Finder, το Usage Counts και όλα αυτά, ή το altmetrics το ίδιο, και όλα αυτά σχετίζονται με τις πόσες διασυνδέσεις έχουμε, διάφορα μετρικές ανά χρόνο, το influence, το impact που έχει κάποιο publication, για παράδειγμα, στο χώρο της επιστήμης και άλλα. Ένα σημαντικό κομμάτι για το Opener Explore είναι τα Fields of Science, τα οποία ουσιαστικά αφορούν ένα classification, μια ταξινόμηση των δεδομένων σε διάφορες κατηγορίες της επιστήμης. Έχει αναπτυχθεί από την ομάδα Sinobo και μπορεί κάποιος να έχει πρόσβαση σε μια συγκεκριμένη σελίδα για τα Fields of Science, όπου τα βλέπει όλα, μπορεί να αναζητήσει σε αυτά, βλέπει την ιεραρχική δομή τους μέσω της αρχικής σελίδας, κάτω από τη φόρμα της αρχικής σελίδας. Επίσης, σε κάθε λεπτομερή σελίδα ενός record μπορεί να δει τα Fields of Science με τα οποία σχετίζεται το συγκεκριμένο record, αλλά και να προωθεί, να δώσει feedback, να προτείνει εάν βλέπει κάτι ότι λείπει ή ότι κάτι είναι λάθος. Και σε κάθε στις σελίδες αναζήτησης υπάρχει το Fields of Science σαν φίλτρο, όπου ο χρήστης μπορεί να επιλέξει κάποιο συγκεκριμένο Field of Science για να περιορίσει τα δεδομένα και τα αποτελέσματα τα οποία βλέπει. Σε παρόμοια φιλοσοφία είναι τα Sustainable Development Goals, τα οποία είναι επίσης μια κατηγοριοποίηση της επιστήμης και της έρευνας με βάση τα Sustainable Development Goals των Ηνωμένων Εθνών. Εδώ η συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση αφορά πολύπλοκα challenges που έχουμε στην ανθρωπότητα, όπως για παράδειγμα η πείνα, η φτώχεια, η υγεία, η εκπαίδευση κλπ. Παρομοίως μπορεί να έχει πρόσβαση σε μία λεπτομερή σελίδα όπου μπορεί να περιηγηθεί σε όλα τα Sustainable Development Goals από την αρχική σελίδα, αλλά και σε κάθε λεπτομερή σελίδα βλέπει όλα όσα σχετίζονται, όλα τα Sustainable Development Goals που σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο record, και από την σελίδα αναζήτησης μπορεί να περιορίσει τα δεδομένα του με αυτό το φίλτρο. Η δεύτερη λειτουργικότητα, όπως είπαμε, η δεύτερη βασική λειτουργικότητα του Opener Explore είναι το linking. Μέσω του linking μπορεί κάποιος να εμπλουτίσει τις σχέσεις του γράφου, είτε συνδέοντας κάποιο research product με άλλο research product, είτε ένα research product με κάποιο project, είτε με ένα community. Η αναζήτηση των research products γίνεται τόσο εντός του γράφου του Open Air, αλλά και από εξωτερικές πηγές, όπως το Crossref, η DataCite, είτε το ORCID, βάζοντας το όνομα κάποιου που σχετίζεται με τη συγκεκριμένη έρευνα, και διασυνδέεται έτσι, κάνει link
τα διάφορα records μεταξύ τους. Το Orchid Search and Link Wizard τώρα είναι ένας άλλος τρόπος να βελτιώσουμε το γράφο και να τον ενισχύσουμε και να αυξήσουμε τις διασυνδέσεις. Κάποιος author ενός publication, για παράδειγμα, μπορεί να εντοπίσει το συγκεκριμένο publication εντός του απονεργράφου και να κάνει ένα Orchid Claim, βάζοντας έτσι το συγκεκριμένο publication τόσο στην προσωπική του σελίδα του Orchid, στο Orchid Record του, αλλά ενισχύοντας κιόλας τον ίδιο το γράφο, βάζοντας το My Orchid Links σελίδα όλα τα δικά του publications, για παράδειγμα, και τα διάφορα research products, όπου μπορεί να δει το work το οποίο έχει κάνει claim, να ενημερώσει τα δεδομένα, είτε αν έχει κάνει κάποιο λάθος, να διαγράψει το claim που έχει κάνει. Αργότερα, όταν ο opener γράφος γίνει align, πώς το λένε, τέλος πάντων, ενημερωθεί με βάση τα δεδομένα του Orchid, στο δίπλα από το όνομα του συγκεκριμένου author θα εμφανιστεί ένα πράσινο εικονίδιο που είναι του Orchid, όπου δείχνει το ότι έχουμε κάνει harvest αυτή την πληροφορία από το Orchid Public Data File, και πατώντας κλικ πάνω στο όνομα του συγκεκριμένου author μπορούμε να δούμε ένα παραθυράκι σαν αυτό εδώ στα δεξιά, όπου βλέπουμε το Orchid του συγκεκριμένου χρήστη, μπορούμε να το κάνουμε copy, μπορούμε επί τόπου να επισκεφθούμε τη σελίδα αυτού του συγκεκριμένου χρήστη, του συγκεκριμένου author στο Orchid, αλλά και να αναζητήσουμε με βάση το Orc ID του εντός του γράφου και να δούμε όλα τα αποτελέσματα που σχετίζονται με αυτόν. Το deposit είναι η τρίτη βασική λειτουργικότητα του Opener Explore. Είναι ένας εύκολος τρόπος να αναζητήσει κάποιος το αποθετήριο ή το journal το οποίο τον βολεύει καλύτερα για να καταθέσει την έρευνά του. Και δίνουμε μία σελίδα αναζήτησης με διάφορα φίλτρα για να μπορέσει να περιορίσει τα αποτελέσματα τα οποία βλέπει και να εστιάσει στο αποθετήριο το οποίο περισσότερο βολεύει να καταθέσει την έρευνά του. Σε αυτή τη σελίδα, για κάθε repository, έχουμε ένα link το οποίο πηγαίνει απευθείας στο συγκεκριμένο repository για να μπορέσει ο χρήστης εύκολα να καταθέσει την έρευνα. Φυσικά, εάν δεν βρει κάποιο αποθετήριο το οποίο να του ταιριάζει, εμείς δίνουμε πάντα την επιλογή να καταθέσει την έρευνά του στο Zenodo repository, το οποίο υλοποιείται από το CERN και είναι το catch-all repository του OpenAIR. Είναι το βασικό repository το οποίο συνεργάζεται με το OpenAIR. Νομίζω αυτά είχα να πω πάνω κάτω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο και την παρουσία σας. Είμαι εδώ για απορίες. Ευχαριστούμε, Κωνσταντίνα. Ακούγουμε, έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπορούμε να κάνουμε ερωτήσεις. Νομίζω ας δώσουμε λίγα λεπτά, ναι, για ερωτήσεις τώρα για αυτή την παρουσίαση πριν περνάσουμε στην επόμενη. Ωραία, γιατράκης, λέγομαι από Αθήνα, είμαι γιατρός. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Ας πούμε ότι ψάχνω, γιατί είδα ότι σχεδόν το σύνολο των παραδειγμάτων που δώσατε ήταν ιατρικού περιεχομένου. Ας πούμε λοιπόν ότι θέλω να γράψω ένα άρθρο σχετικά με την αιτιολογία της ενδομητρίωσης. Τι μου χρησιμεύουν όλα αυτά, αφού μπαίνω στο PubMed, το οποίο δεν είναι ανάγκη να είναι UK PubMed, αμερικάνικο είναι αυτό που μπαίνουμε εμείς. Είμαστε συνδρομητές και στο UpToDate που έχει αναλυτικά άρθρα. Τι μου προσφέρει όλη αυτή η ιστορία, αφού τα βρίσκω με αυτόν τον απλό τρόπο. Δηλαδή δίνω etiology, ενδομετριώσεις και τελείωσε. Το PubMed, για την ακρίβεια, είναι ένα από τα αποθετήρια τα οποία συμπεριλαμβάνει το OpenAIR. Το είδα, ναι. Και δεν καταλαβαίνω γιατί είναι... λέτε το UK PubMed, αφού το PubMed είναι γενικό, ας πούμε. Γιατί λέτε συνεργαζόμαστε με το UK PubMed. Γι' αυτό το PubMed, τώρα το οποίο μπαίνουμε στην εκεί που σας μιλάω,
γράφει από πάνω ότι είναι USA. Τέλος πάντων, για αυτό συγκεκριμένα σε σχέση με το USA ή το UK, η αλήθεια είναι πως δεν μπορώ να απαντήσω συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή. Το γεγονός ότι θεωρούμε πως το Open Air Explore είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο αναζήτησης είναι το γεγονός ότι ακριβώς συμπεριλαμβάνει μεταδεδομένα και διάφορα records από πάρα πολλά τέτοια αποθετήρια. Τα διασυνδέει μεταξύ τους, κάνει κάποιους έξτρα αλγορίθμους, εφαρμόζει έξτρα αλγορίθμους όπου βγάζει έξτρα σχέσεις, έξτρα στατιστικά. Έχετε καλοσύνη, μισό λεπτό, για να το κάνουμε σαν έτσι πρακτικό παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή σας ζητάω εγώ να μου βρείτε αιτιολογία και ενδομετρίωση. Να το κάνετε τώρα επί τόπου έτσι ζωντανά και να μου πείτε τι πλεονέκτημα έχει ο δικός σας τρόπος αναζήτησης από τον απλό τρόπο που κάνει ένας κοινός χρήσης για μέσω του PubMed ή από, σας λέω, από το Update. Να πω Τώρα εγώ ότι να το κάνουμε. Για να πιστούμε δηλαδή ότι όλη αυτή η ιστορία αξίζει την εκμάθησή μας κτλ. Δεν αμφιβάλλω ότι όλα αυτά που λέτε είναι εξαιρετικά αξιόλογα. Απλώς έτσι για να το λύσουμε από πρακτικής πλευράς το θέμα. Δηλαδή, μπορούμε τώρα να κάνουμε μια επίδειξη. Θα χρειαστούμε να μας πείτε τα keywords, πώς είναι στα αγγλικά. Πώς? Πώς είναι στα αγγλικά η λέξη. Ενδομητριώσεις και etiology, ελληνική λέξη. Αυτά τα δύο δηλαδή. Πώς θα μου χρησιμεύσει όλη αυτή η ιστορία από αυτό το απλό ψάξιμο που κάνει ένας κοινός χρήστης, ένας γιατρός, ένας βασιλετός σχετικά πολύ άσχολος. Εννοείται τώρα ότι δεν ανάγκη να πάμε σε ελληνική βιβλιογραφία, έτσι, τη στιγμή που υπάρχει ωκεανός αγγλικής βιβλιογραφίας πάνω σε αυτά. Για το Όπως σας συγκεκριμένο είπα, μισό λεπτό, καταρχήν, μισό λεπτό να κάνω μια παρατήρηση. Εγώ ζήτησα αιτιολογία και ενδομετρίωση και παραδείγματος χάρη το άρθρο τώρα που είναι εδώ πέρα στην οθόνη δεν έχει καμία σχέση. Είναι ο πλάσμα των οθικών επιδάψεων ενδομετρίωσης. Δεν έχει σχέση δηλαδή. Εγώ θέλω εστιασμένα άρθρα που να έχουν σχέση με την αιτιολογία της ενδομετρίωσης. Αυτό δηλαδή, αν πας στο PubMed, γράφεις ενδομετρίωσης στο title, σε αγγείλες. Πώς το λένε, etiology στο title, πάλι σε αγγείλες και τελείωσε το θέμα. Σου βγάζει, ξέρω εγώ, μερικές δεκάδες άρθρα. Και έληξε. Και είναι και πάρα πολύ εστιασμένη η. Ας πούμε, πολύ απλά εστιασμένη μιλάτε το ψάξιμο που έγινε. Το PubMed βρίσκει μόνο άρθρα, αυτό ακριβώς. Ενώ εδώ βρίσκουμε και τα δεδομένα που μισό λεπτό. Έχουμε. Εδώ πέρα καταρχήν αυτό το άρθρο που έχουμε στην οθόνη δεν έχει σχέση με την αιτιολογία. Είναι ένα γενικό άρθρο. Ωραία, δεν έχω γράψει την αιτιολογία. Δεν είμαι σίγουρη πώς γράφεται, για να είμαι ειλικρινής. Etiology. ETIOLOGY. Okay. Συγκεκριμένα για αυτό το κείμενο. Έτσι, έτσι, όπως το έχετε γράψει. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Το endometriosis μπορείτε να το γράψετε και με ME. ME αντί για MI. Να. Ωραία. Τώρα ναι, είναι πιο σωστό. Τώρα έβγαλε πιο είναι που σωστά. Έχει να κάνει, που δεν είμαι σχετική με τον τομέα, οπότε ωραία, δεν ξέρω. Λοιπόν, το θέμα είναι, νομίζω, Κωνσταντίνα, εκεί που πρέπει να εστιάσουμε, είναι ότι το PubMed μας δίνει με τα σωστά τα άρθρα, όπως το είπατε και εσείς, τις δημοσιεύσεις που υπάρχουν γύρω από αυτό, τη θεματική ή τέλος πάντων το συγκεκριμένο που ψάχνετε εσείς topic. Αλλά ο γράφος θα σας φέρει τα ερευνητικά προγράμματα που έχουν, που είχαν αυτή τη θεματική σαν στόχο ή σαν, τέλος πάντων, κεντρικό σημείο της ερευνάς τους. Και άρα θα δείτε και τα αποτελέσματα, θα γνωρίσετε ποια είναι αυτά τα έργα, ποιος τα παρήγαγε, σε ποιο region, σε ποια περιοχή, ας πούμε, του κόσμου, στην Ευρώπη, στην Αμερική, και ποιοι ήταν οι συνεργάτες, οπότε θα δείτε και ποιοι ήταν οι φορείς που έχουν συμβάλει σε αυτό. Μπορείτε με κάποιους να συνεργάζετε και να μπορείτε να κάνετε reach out, να τους μιλήσετε και να δείτε περισσότερα πράγματα για το τι έχουν παράξει και πώς εργαστήκανε, και να δείτε και τα αποτελέσματα, αλλά όχι μόνο τα άρθρα. Μπορείτε να βρείτε δεδομένα τα οποία έχουν δημοσιευθεί, έχουν κατατεθεί σε αποθετήρια. Μπορείτε να βρείτε λογισμικό που ίσως να έχουμε βρει και να συνδέεται με ένα από αυτά τα άρθρα, για παράδειγμα. Και μπορείτε να βρείτε ίσως και παρουσιάσεις από συνέδρια. Έχετε ναι, μπορείς να το κάνεις λίγο. Γιατί αυτή τη στιγμή, από ό,τι βλέπω εγώ, στην οθόνη μόνο publications είναι. Ναι. Συγγνώμη, να προσθέσω κάτι, Έλλη μου. Επίσης, να αναφέρουμε ότι ο γράφος κάνει αναζήτηση από πολλές πηγές.
αναφέρατε μόνο τη EuroMed, την PubMed. Ο γράφος θα σας δώσει αποτελέσματα από πάρα πολλές άλλες πηγές. Είχα δει πριν Δεν έχετε 100 άδικο. πηγές. Ναι, ένα λεπτό, δεν έχετε άδικο εδώ πέρα. Απλώς το Αυτή θέμα είναι η είναι. διαφοροποίηση. Απλώς. Πώς, δεν σας άκουσα. Αυτή είναι η διαφορά. Όχι, ναι, απλώς ήθελα Εσείς να πω κάνατε ότι. αναφορά σε μία πηγή, ενώ Ωραία, ωραία. εδώ Απλώς μιλάμε ήθελα να πω για. ότι όταν κάποιος γράφει ένα άρθρο, θέλει με τη μία να έχει τις πιο αξιόπιστες πηγές. Δηλαδή, δεν είναι τώρα εντάξει, μπορεί να σε βγάζει σε ένα ωκεανό πηγών, αλλά το θέμα είναι ότι οι αξιόπιστες πηγές είναι συνηθέστατα στο PubMed. Πέρα από το ότι κάποιος μπορεί να είναι συνδρομητής, όπως είμαι εγώ, παραδείγματος χάρη, στο UpToDate, που αυτό είναι δεδομένο. Δηλαδή, το να πλατιάσουν τόσο πολύ οι πηγές και να πάμε ίσως σε ένα φάσμα λιγότερες αξιοπιστίας από αυτή που είναι το PubMed, δεν ξέρω πόσο πρακτικό. Μα βλέπετε και εδώ η πηγή μας είναι το PubMed και το CrossRef. Το CrossRef, δηλαδή, έχουμε πάρει άρθρα και από το Wiley. Άρα οι πηγές μας είναι και μεγάλοι επιστημονικοί εκδότες και Ένα λεπτό, λέει, ένα λεπτό. Οργανισμοί. Ας πούμε λοιπόν ότι με την πηγή σας πηγαίνει σε κάποια βιβλία, παράδειγμα, έτσι, τα οποία δεν σε αφήνουν να πάω στο PubMed ενδεχομένως, έτσι. Από εκεί πέρα δεν είναι θέμα copyright και τέτοια και δεν έχεις πρόσβαση σε ολόκληρο το κεφάλαιο που αφορά το Όχι, βιβλίο. δεν Και είπα. έχεις πρόσβαση. Όχι, όχι. Εμείς δεν δίνουμε πρόσβαση στο περιεχόμενο. Εμείς απλά Ναι, άρα λοιπόν μαθαίνω το φέρνουμε. τάδε βιβλίο Ναι. έχει και αυτό το. Ναι, Εμείς εντάξει. απλά βοηθάμε να έχετε μια καλύτερη εικόνα. Πιο πλήρη εικόνα. Όχι μόνο το άρθρο, δηλαδή να δείτε και τα δεδομένα, να δείτε πώς. Μπορεί, πολλές φορές βρίσκουμε ανακρίβες στα δεδομένα. Οπότε να κάνετε και μια σύγκριση πριν αναφέρετε προφανώς αυτή την πηγή σε δική σας μελέτη. Καταλαβαίνετε, είναι λίγο να έχετε μια καλύτερη εικόνα. Επίσης, τα συγκεκριμένα αποτελέσματα που έχω ανοίξει δεν έχει κάποια σχετική διασυνδεδεμένη έρευνα αντίστοιχα. Αλλά αν, για παράδειγμα, στο πλαίσιο ενός publication έχει χρησιμοποιηθεί κάποιο dataset, θα το δείτε επίσης εδώ. Όπως βλέπουμε related organizations, βλέπουμε διάφορα subjects τα οποία σχετίζονται με το συγκεκριμένο, keywords. Βλέπουμε πολλούς indicators σε σχέση με τα citations που έχουν γίνει, το popularity. Θέλω να πω ότι δεν εστιάζουμε αποκλειστικά σε μία πηγή ένα πράγμα. Βλέπουμε ότι ακόμα και στη σελίδα αναζήτησης, άμα δείτε, σαν source, στο Opener Explorer, στο γράφο τουλάχιστον για τα συγκεκριμένα keywords, έχουμε 174 αποτελέσματα, αλλά βλέπουμε συνολικά 1249. Τώρα εγώ δεν ξέρω ακριβώς να ψάξω για το συγκεκριμένο αντικείμενο, δυστυχώς, και δεν μπορώ να βρω καλύτερο παράδειγμα. Αλλά κάποιος ο οποίος Όχι, όχι, ξέρει βλέπω ότι στον είναι τομέα σας. εστιασμένα αυτά. Όχι, αυτά που δείχνετε τώρα είναι εστιασμένα πράγματα στην αιτιολογία. Έχετε, δηλαδή είναι καλό το ψάξιμο. Επίσης, δεν λέμε να φύγετε από το PubMed και να μην ξαναπάτε. Προφανώς είναι μια πηγή την οποία μπορείτε και πρέπει να τη χρησιμοποιήσετε. Αλλά απλά είναι αν μια θέλετε να πηγή. έχετε, ναι, απλά Αλλά αν θέλετε είναι μια να πηγή. έχετε και περισσότερη πληροφορία γύρω από το άρθρο που βλέπετε στο PubMed, μπορείτε να έρθετε στο Explore, να κάνετε μια αναζήτηση και να δείτε και δεδομένα που συνδέονται με το άρθρο και λογισμικό και παρουσιάσεις σε συνέδρια και το καθεξής. Και έργα, ευρωπαϊκά έργα. Και πού αλλού μπορεί να βρείτε αντίστοιχες πηγές, έτσι. Ωραία, αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επειδή βλέπω το χρόνο, υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση που μπορούμε έτσι να πάρουμε στα επόμενα 2 λεπτά. Για την Κωνσταντίνα, για το Explore. Από τη στιγμή που μιλάμε για open δεδομένα, βλέπω μία στο chat, Κωνσταντίνα, από τη στιγμή που μιλάμε για open δεδομένα, δεν θα έπρεπε να έχω πρόσβαση στο πλήρες κείμενο ή δεδομένα? Όχι, δεν είναι ο σκοπός μας αυτός, αλλά Κωνσταντίνα, μπορείς να το πεις εσύ σίγουρα. Ναι, ακριβώς. Η αλήθεια είναι πως έχουμε links στις εξωτερικές πηγές από τις οποίες παίρνουμε τα συγκεκριμένα δεδομένα. Για παράδειγμα, εδώ πέρα βλέπουμε ότι έχουμε πάρει από το CrossRef. Εφόσον είναι ανοιχτό, μπορούμε να επισκεφθούμε την ίδια τη σελίδα του CrossRef και να δούμε όλη την έρευνα. Ωστόσο, να πω εδώ πέρα ότι αυτή τη στιγμή γίνονται προσπάθειες να βάλουμε και απευθείας link σε κάποιο full text, αλλά επειδή δεν έχουμε ακόμα κάτι έτοιμο, θα ήθελα απλά το αναφέρω ότι όντως προσπαθούμε να κάνουμε τη ζωή του χρήστη πιο εύκολη σε αυτό το κομμάτι. Και σκοπεύουμε όπου μπορούμε να το παρέχουμε και αυτό. Ευχαριστούμε, Κωνσταντίνα. Κάποια άλλη ερώτηση? Ευχαριστούμε και στο chat, έχεις λάβει, σε ευχαριστώ. Υπάρχει ένα χεράκι, Νέλη μου. Άμα δεν το βλέπω, Γιώργος. Γιώργος Βλιώρας, με ακούτε? Βλιώρας, ναι.
Ναι, κύριε. Ωραία. Πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Θέλω να κάνω μία ερώτηση. Βλέπω εδώ που έχετε και στην οθόνη το sign in. Χρειάζεται να φτιάξουμε κάποιο προφίλ για να χρησιμοποιούμε αυτή την υπηρεσία ή μπορούμε απλά να πούμε στο Open Air Explorer και να κάνουμε ό,τι χρειάζεται, ό,τι χρειαζόμαστε. Η αναζήτηση ενός αποθετηρίου είναι όλα ανοιχτά για οποιονδήποτε. Απλά υπάρχουν, όντως δεν το ανέφερα και με συγχωρείτε, η έννοια του linking και του ORCID claim είναι δυνατές μόνο εάν κάποιος είναι logged in χρήστης. Δεν είναι κάτι. Θέλω να πω ότι είτε μπορείτε να φτιάξετε προφίλ στο ίδιο το Open Air, αλλά μπορείτε να συνδεθείτε και να κάνετε register ουσιαστικά και μέσω του Google και άλλων παρόχων. Αυτό είναι για λόγους ότι όταν κάποιος ισχυρίζεται και θέλει να βοηθήσει στην διασύνδεση του γράφου και στα αποτελέσματα, πρέπει να γνωρίζουμε ότι γίνεται μια αυθεντικοποίηση ποιος είναι αυτός ο χρήστης. Καθαρά γι' αυτό το λόγο. Και δεν χρειάζεται κάποια σύνδεση με κάποιο affiliation συγκεκριμένο ή να έχουμε ενημερώσει εσάς συγκεκριμένο ότι θα χρησιμοποιήσουμε. Όχι, όχι. Είναι Πάρα εύκολη διαδικασία. Δηλαδή, κατευθείαν πατάτε το sign in και ακολουθείτε τα βήματα. Ωραία, ευχαριστώ. Και εγώ. Έχουμε άλλο χεράκι, κάποια άλλη ερώτηση για την Κωνσταντίνα. Νομίζω πως όχι, Έλλη μου, να προχωρήσουμε γιατί ο χρόνος έχει... Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνα. Και εγώ ευχαριστώ. Είμαι στη διάθεσή σας για το θέλετε. Πάσε καλά. Ο συνάδελφος από τη ΣΑΕΤ, ο Γιώργος ο Παπανίκος. Ναι, καλημέρα για από μένα. Νομίζω ότι πρέπει να σταματήσω, Κωνσταντίνα, να μοιράζει την αυθόνηση για να μοιράζω και εγώ τη δικιά μου. Να προχωρήσουμε. Τέλεια. Συγγνώμη, ξεχάστηκα. Ωραία, λοιπόν, καλημέρα για από μένα. Εγώ είμαι ο Γιώργος Παπανίκος, είμαι τεχνικός διευθυντής της DITE και μαζί θα μιλήσουμε για το Open Science Lens. Πρακτικά θα πάρω το νήμα από εκεί που το άφησε η Κωνσταντίνα και θα προσπαθήσω να δείξουμε λίγο πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτή την πληροφορία εκτός Explore, αξιοποιώντας την ίδια βασική πηγή δεδομένων. Οπότε, το Open Science Lens είναι λοιπόν ένα σύνολο εργαλείων που μας υποστηρίζει κατά την αναζήτηση και το browsing πληροφοριών στον χώρο του Open Science, ενώ περιεργούμε στο διαδίκτυο. Φέρνει το Open Air Research Graph, τη βάση πληροφορίας για την οποία μας μίλησε η Κωνσταντίνα, και γνώση που υποστηρίζει το Open Air Explorer, στο browser μας κοντά στον τελικό χρήστη. Για να δούμε τώρα με ποιο τρόπο το Open Science Lens εξυπηρετεί την αναζήτηση και την πρόσβαση στην πληροφορία, θα δούμε μια συνηθισμένη ροή αναζήτησης. Οπότε, ξεκινώντας, θα πρέπει να ορίσουμε τα χαρακτηριστικά της πληροφορίας που ψάχνουμε, τι είναι αυτό που την κάνει να διαφοροποιείται, ώστε να την εντοπίσουμε. Συγγνώμη. Μέρος της απάντησης σε αυτήν την ερώτηση θα καθοδηγήσει και την απάντηση στη δεύτερη ερώτηση που θα πρέπει να κάνουμε, που είναι βάση των χαρακτηριστικών αυτών, πού θα πρέπει να αναζητήσουμε την πληροφορία που χρειαζόμαστε, κάποιο εξειδικευμένο αποθετήριο ή μια γενικού σκοπού μηχανή αναζήτησης. Αφού πάρουμε μια αρχική λίστα των πιθανών πηγών, τι χαρακτηριστικές πληροφορίες έχουμε άμεσα διαθέσιμες ώστε να καταλάβουμε αν η πηγή που βρήκαμε αξίζει μια εις βάθος διερεύνηση, και ενώ οι πηγές μπορεί να είναι πολλές, δεν είναι απαραίτητο ότι θα είναι όλες αξιόπιστες. Πώς μπορούμε να εμπιστευτούμε την πληροφορία που βρίσκουμε? Καθώς προχωράμε στη διαδικασία αναζήτησης, αξιοποιώντας τη μεταπληροφορία και τις περιγραφές που είναι διαθέσιμες, πώς μπορούμε να πάρουμε πρόσβαση στο τελικό περιεχόμενο τελικά? Τα δεδομένα, τα έγγραφα, το software και ό,τι άλλο αποτελεί το αντικείμενο του ενδιαφέροντός μας. Οπότε, ακολουθώντας τη διαδικασία αυτή με μεγαλύτερη λεπτομέρεια, θα προσπαθήσουμε να δούμε σε ποια σημεία μπορεί να μας βοηθήσει το Open Science Lens. Αρχικά, τι είναι αυτό που αναζητάμε? Θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε είδος resource, με δημοσίευση, ένα dataset, κάποιο software ή κάποιο άλλο είδος research product. Αναλόγως τι αναζητούμε, αλλά και το domain στο οποίο η πληροφορία κατατάσσεται, μπορεί να χρησιμοποιήσω διαφορετικά φίλτρα για να το εντοπίσω. Κάποιους όρους που μπορεί να βρίσκονται στην περιγραφή του αντικειμένου, ίσως ο συγγραφέας, κάποιος σχετίζεται με τη μεθοδολογία που μπορεί να χρησιμοποιήθηκε για να παραχθεί το αποτέλεσμα, ο εκδότης της δημοσίευσης των δεδομένων κ.ο.κ. Τα αρχικά φίλτρα, που μπορεί να είναι πολύ συγκεκριμένα ή αρκετά πλατιά, σε ποια πηγή, σε ποιο αποθετήριο πρέπει να τα εφαρμόσω? Στην καλύτερη περίπτωση, θα μπορούσα να πάω σε ένα πλήρες, δομημένο, οργανωμένο, ενημερωμένο αποθετήριο με δεδομένα καθαρισμένα, disambiguated και dereferenced, για να έχω άμεση πρόσβαση στα αποτελέσματα. Αλλά αυτό δεν είναι πάντα διαθέσιμο και χρησιμοποιούμε συμπληρωματικά ή και αποκλειστικά μηχανές αναζήτησης γενικού σκοπού.
Ξεκινώντας τώρα την αναζήτησή μου, παίρνω μια λίστα με πιθανά matches, αλλά η πληροφορία είναι συχνά ένα υποσύνολο από την διαθέσιμη μου, αντικατοπτρίζοντας ίσως και την προσέγγιση, τις γνώσεις. Συγγνώμη που σε διακόπτω, απλά αν μπορείς να μιλάς λίγο, πιο αργά, γιατί κάποιοι συναδέλφοι δεν καταλαβαίνουν ίσως. Ναι, το καταλαβαίνω, πήγα να καλύψω το χρόνο, αλλά νομίζω ότι τελικά δεν θα είναι. Το βρούμε με το χρόνο. Ναι. Ωραία. Οπότε, είμαστε λοιπόν στο σημείο όπου έχουμε κάποια πιθανά μάτσεις, αλλά τώρα θα πρέπει να εντοπίσουμε μέσα σε αυτό το ποια είναι η πληροφορία που μας ενδιαφέρει, γιατί η πηγή από την οποία εντοπίσαμε τα μάτσεις μπορεί να έχει περιορισμένο τρόπο με τον οποίο έχει τη δυνατότητα να προβάλλει τη διαθέσιμη πληροφορία. Και αυτό είναι βέβαια αναμενόμενο, γιατί δεν θα μπορούσαμε να έχουμε το σύνολο της πληροφορίας διαθέσιμο, πλήρες και συνεπές παντού. Οπότε συχνά αυτό που μπορώ να εντοπίσω με αυτόν τον τρόπο είναι μόνο κάποια αποσπασματική πληροφορία, κάποια μεταδεδομένα και ίσως κάποιο χαρακτηριστικό προσδιοριστή, κάποιο persistent identifier, που θα με βοηθήσει να εντοπίσω το repository που θα περιέχει τελικά περισσότερες πληροφορίες και ένα τρόπο πρόσβασης στο τελικό περιεχόμενο. Και σε αυτό το σημείο είναι που πρέπει να αναρωτηθούμε άμα πόσο βοηθητικό θα ήταν να έχουμε πρόσβαση σε όλες τις υποστηρικτικές πληροφορίες, aggregated, curated και άμεσα διαθέσιμες, εκεί που τις χρειαζόμαστε. Και αυτό είναι που προσπαθούμε να κάνουμε με το Open Science Lens, βασιζόμενο στην πληροφορία που έχει συλλέξει και έχει κάνει curate Open Air Research Graph, επιτρέποντας να μεταφέρουμε τη γνώση των αποθετηρίων που υποστηρίζουν το Open Air Explorer, ασχέτως της μηχανής αναζήτησης ή του αποθετηρίου που χρησιμοποιούμε. Οπότε, χωρίς να μπω σε περισσότερες πληροφορίες, καθώς έχει ήδη μιλήσει η Κωνσταντίνα για αυτό, η άμεση πρόσβαση στο γράφο πληροφοριών του Open Air σημαίνει άμεση πρόσβαση σε πάνω από 248 εκατομμύρια artifacts και ανοιχτές πηγές, επίσημες και έγκυρες. Η Κωνσταντίνα έχει πολύ πιο ενημερωμένα νούμερα από αυτά που παρουσιάζω εγώ εδώ. Και το σύνολο της πληροφορίας αυτή είναι άμεση προσβάσιμη πλέον από το Open Science Lens, είτε για τη συνοπτική παρουσίαση που μπορούμε να κάνουμε καθώς περιηγούμε στο διαδίκτυο, είτε σαν δευτέρω επίπεδο πρόσβαση απευθείας στο Open Air Explorer. Τώρα, πώς μπορώ να ξεκινήσω να χρησιμοποιήσω το Open Science Lens? Ο ευκολότερος τρόπος είναι μέσω ενός extension στο browser μου, ενός add-in λοιπόν εκεί, και είναι διαθέσιμο τόσο στο Google Chrome όσο και στο Microsoft Edge, και σύντομα θα είναι διαθέσιμο και σε άλλους browsers. Μπαίνοντας στο store του browser που χρησιμοποιώ, είτε στο Chrome Web Store είτε στο Microsoft Edge add-on, κάνω αναζήτηση για Open Science Lens, πατάω το κουμπί που λέει Add to my browser και από αυτό το σημείο και πέρα πλέον το plugin με υποστηρίζει καθώς περιηγούμε στο διαδίκτυο. Ήδη το Open Science Lens έχει χρησιμοποιείται και έχει τραβήξει το ενδιαφέρον ενός ικανοποιητικού αριθμού χρηστών και χρησιμοποιείται ενεργά και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Αλλά ας πούμε να δούμε κάποιες περιπτώσεις χρήσης του Open Science Lens και πώς μπορεί να μας βοηθήσει. Το πρώτο παράδειγμα είναι το Authentic Disambiguation. Πολλαπλοί ερευνητές προφανώς μπορεί να έχουν το ίδιο όνομα και η παράθεση απλά του ονόματος σε μία σελίδα συχνά δεν είναι αρκετή. Ενώ και οι persistent identifiers για τους οποίους αναφερθήκαμε πριν, ORC IDs ας πούμε, συχνά δεν είναι διαθέσιμοι στην παράθεση των πηγών που έχουμε διαθέσιμη. Αν όμως το Open Science Lens μπορέσει να εντοπίσει τη δημοσίευση του στο Open Air Research Graph, μπορεί να μας φέρει και το σωστό reference για τον author και έτσι να έχουμε το σωστό handle για να καταλάβουμε για ποιον Πάολο Μάγκη στη συγκεκριμένη περίπτωση συζητάμε. Ένα άλλο use case είναι η διεύρυνση της αναζήτησής μας μέσω σχετιζόμενων άρθρων, δεδομένων και έργων. Οι συνδεδεμένες πηγές που μπορεί να παρουσιάζονται είναι άμεσα διαθέσιμες και μπορούμε να περιηγηθούμε και σε αυτές και μέσω της παράθεσης στο αρχικό μας έβριμα. Οπότε απευθείας από ένα site στο οποίο θα εντοπίσουμε ένα σημείο ενδιαφέροντος, μπορούμε άμεσα να έχουμε διαθέσιμη σε εκείνο το site και πηγές, citations, references και να μπορούμε να περιηγηθούμε σε αυτές. Εξίσου σημαντικό με το αρχικό εύρημα το οποίο έχουμε βρει είναι και τα citations, όπως ανέφερα πριν, και τα συνδεδεμένα δεδομένα. Από το landing page στο οποίο βρισκόμαστε, μπορούμε να έχουμε περισσότερες πληροφορίες για τα συνδεδεμένα δεδομένα και τα citations τα συγκεκριμένα και έτσι αποκτούμε καλύτερη κατανόηση για τη δημοσίευση που εξετάζουμε, αλλά και εντοπίζουμε αντικείμενα που μπορεί να μας ενδιαφέρουν εξίσου. Οπότε αποκτούμε μια καλύτερη κατανόηση και για το context αυτό που βλέπουμε, αλλά και δεν χρειάζεται να μένουμε αποκλειστικά στον τίτλο και μια γενική περιγραφή, έχοντας και τη γνώση πλέον των δεδομένων και των citations τα οποία χρησιμοποιήθηκαν. Τώρα, το να εντοπίσουμε μια ενδιαφέρουσα πληροφορία είναι συχνά μόνο το πρώτο μέρος της αναζήτησης. Η δουλειά ξεκινάει από εκεί και πέρα, αφού πάρουμε το περιεχόμενο.
Αυτό δεν είναι πάντα τόσο εύκολο όσο θα περίμενε κανείς και υπάρχουν, αν και υπάρχουν φυσικά εργαλεία που μέσω του DOI μπορούν να εντοπίσουν το σχετικό περιεχόμενο, το Open Science Lens μας επιτρέπει να έχουμε πρόσβαση σε αυτήν άμεσα χωρίς να κοιτάξουμε αλλού. Παραθέτει όλα τα αποθετήρια που κάνουν διαθέσιμο το αντικείμενο, καθώς και το είδος της πρόσβασης που έχει το καθένα από αυτά τα αποθετήρια. Οπότε μπορούμε απευθείας να επιλέξουμε το αποθετήριο με την πρόσβαση που μας εξυπηρετεί και να ανακτήσουμε και το περιεχόμενο άμεσα από τη σελίδα που βρισκόμαστε. Για τις περιπτώσεις που είδαμε μέχρι τώρα, βασιζόμαστε κατά κύριο λόγο στην ύπαρξη DOI στα artifacts που εντοπίζει το Open Science Lens, καθώς περιηγούμαστε στο διαδίκτυο. Αλλά η ύπαρξη DOI διευκολύνει σαν ένα σταθερό handle, αλλά η ανάκτηση πληροφορίας μέσω επιπλέον όρων, περιεχομένου κτλ. Μπορεί να είναι επίσης χρήσιμη και πολύ πιο χρήσιμη. Περνώντας στο επόμενο βήμα, μετά το Open Science Lens add-on στο browser, οι υπάροχοι περιεχομένου μπορούν να αξιοποιήσουν και άλλο ένα από τα εργαλεία που παρέχεται από το Open Science Lens, το Open Science Lens Enhancer, και ο Enhancer τους επιτρέπει να εμπλουτίσουν τις σελίδες τους με πληροφορίες που προέρχονται από το Open Air Research Graph χωρίς να τροποποιήσουν το site τους και χωρίς να απαιτήσουν από τους επισκέπτες τους να κατεβάσουν οτιδήποτε στο browser τους. Έτσι παρέχουν μια εμπλουτισμένη εμπειρία πρόσβασης σε όλους τους site visitors. Κλείνοντας, για το Open Science Lens μπορούμε να πούμε ότι βοηθάει στη διαδικασία αναζήτησης και εντοπισμού του Open Science Artifacts, εμπλουτίζει την παράθεση πληροφορίας πέρα από σιλό, και χρησιμοποιεί το Open Air Research Graph για να παρουσιάσει μια aggregated, καθαρή, συνδεδεμένη εικόνα αντικειμένων που εντοπίζουμε καθώς περιηγούμαστε στο διαδίκτυο. Εύκολα μπορούμε να ξεκινήσουμε να το χρησιμοποιούμε εγκαθιστώντας το plugin στο browser, είτε από το Google Web Store, είτε από το Microsoft Edge add-on. Και πρακτικά, ένα κομμάτι της πληροφορίας που μας έδειξε νωρίτερα η Κωνσταντίνα ότι έχουμε διαθέσιμη χρησιμοποιώντας το Explore, μπορούμε να το κουβαλάμε μαζί μας στο browsing που κάνουμε, στα διάφορα sites τα οποία χρειάζεται να επισκεφτούμε. Πολύ σύντομα αυτά από εμένα. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και ό,τι απορία ή ερώτηση υπάρχει, είμαι διαθέσιμος. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Έχω βάλει στο chat το plugin, όπως το βρίσκω εγώ στο Chrome, αλλά και τη γενικότερη σελίδα που φαίνονται τα διαφορετικά plugin σε διάφορους φιλομετρητές. Οπότε, για να κάνω το recap, μπορούμε, χωρίς να μπούμε στο explore.opener.eu και να έχουμε να κάνουμε την αναζήτησή μας όπως μας έδειξε η Κωνσταντίνα, μπορούμε να έχουμε αυτό το plugin, το οποίο το έχουμε στο φιλομετρητή που θέλουμε και ανά πάσα στιγμή σε οποιοδήποτε website, σε οποιοδήποτε σελίδα είμαστε, να εντοπίζουμε πηγές και έτσι συναφή έρευνα μέσω του Lens. Έτσι, είναι, δηλαδή ένας liaison στην ουσία μεταξύ του γράφου, του Explore και του φιλομετρητή. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ερωτήσεις για τον Γιώργο. Ίσως αν μπορούσες να δείξεις απλά πώς κατεβαίνει και πώς τοποθετείται στο φιλομετρητή μας, σαν ένα παράδειγμα, αν Έχα. Είναι εύκολο. Λοιπόν, να δούμε, εδώ είμαστε. Έχω ανοίξει ένα browser, ψάχνω για Google Chrome Store και από εδώ μπορώ να μπω στο store της Google, του Chrome και να ψάξω για Open Science Lens. Βρίσκω το Open Science Lens. Εγώ τώρα το έχω εγκατεστημένο, οπότε αντί για Add to my browser έχει Remove. Έχει τις πληροφορίες για το πώς μπορώ να το χρησιμοποιήσω, περί τίνος πρόκειται. Και πατώντας απλά το Add to my browser εδώ, θα προσθεθεί εδώ στα plugins που έχω διαθέσιμα. Μπορώ να το κάνω pin για να το βλέπω μονίμως και να με ακολουθεί στις σελίδες ή και χωρίς αυτό. Και από εκεί και πέρα, πλέον απλά καθώς κάνω browse, θα μου εμφανίσει πληροφορίες. Για παράδειγμα, ας ξεκινήσουμε με το πιο απλό. Ψάχνοντας για ένα παράδειγμα ενός DOI, εδώ για να δούμε αν είμαστε τυχεροί και ήταν κάτι open access, ναι. Εδώ μου φέρε το Google ένα παράδειγμα ενός DOI, όπου τυχαίνει να βρίσκεται στο Open Science, στο Open Air, στο γράφο, και μπορώ από εδώ να πάρω την πληροφορία περί τίνος πρόκειται, άμα έχει related datasets, ποιες είναι οι εκδόσεις του, πού μπορώ να το βρω, να το εντοπίσω.
Και είτε με ακολουθεί καθώς κάνω browse μέσα στη σελίδα, είτε και μπορώ να δω στο σύνολο της πληροφορίας του site που εμφανίζεται. Το site που βλέπω, aggregate τα διάφορα σημεία ενδιαφέροντος και να μπορέσω να τα εντοπίσω, να πάρω περισσότερες πληροφορίες για αυτά. Αντίστοιχα με το Chrome, υπάρχει και για Microsoft Edge, πάλι η αντίστοιχη διαδικασία, εξίσου απλή, add to my browser και με ακολουθεί από εκεί και πέρα. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Ευχαριστούμε. Νομίζω η ταχύτητα με την οποία τα πέρασα αποφάρνει τους περισσότερους. Παρακαλώ. Πριν, επειδή χρησιμοποιεί ο Mark, μπήκα προηγουμένως σε περιβάλλον Safari και είδα ότι μπορεί να μπει κανένας στο Open Science με πιο απλό τρόπο. Δηλαδή, μπαίνει στο Safari, γράφει Open Science Lens και τελείωσε. Δεν χρειάζεται δηλαδή να μπει στο Chrome και να ψάχνει να βρει. Ίσως στο Safari είναι τα πράγματα πιο απλά, δεν ξέρω. Γιατί το έκανα τώρα αυτή τη στιγμή στο Safari σε Mark περιβάλλον και με έβγαλε επιτόπου. Άμα γράψετε Open Science Lens. Open Science Lens δηλαδή και τελείωσε. Με έβγαλε στην οθόνη που βγάλατε εσείς πριν. Ναι, ίσως σε Mac και Safari είναι πιο. Νομίζω ότι έχει να κάνει με τον browser και τον υποστηριζόμενο και το τι είδους add-ins μπορεί να μπουν. Βεβαιωθείτε ότι έχετε κατεβάσει όντως το plugin. Μήπως απλά μπήκατε στη σελίδα που περιγράφει το Open Science Lens και όχι δεν κατεβάσατε το plugin το ίδιο. Ναι, δεν πήγα τώρα σε λεπτομέρειες. Εντάξει, ναι, ναι. Φαντάζομαι ότι θα με οδηγήσει για να. Εντάξει, ναι. Ναι, ναι. Υπάρχουν τα αντίστοιχα κουμπιά εκεί. Μπορείτε να σας καθοδηγήσουμε στα stores για να κάνετε για να το κατεβάσετε. Ευχαριστώ πολύ. Κάποια άλλη ερώτηση, είτε για τον Γιώργο, είτε για την Κωνσταντίνα που είναι ακόμα κοντά μας. Είτε για εμάς, αν μπορούμε να βοηθήσουμε. Ωραία, νομίζω το φτάσαμε, το καταφέραμε. Μην τζάμπα αγχωνώσουν, Γιώργο, για το χρόνο. Και είμαστε και νωρίς, μια χαρά. Πολύ ωραία. Άρα, Σίλβια, ανανεώνουμε το ραντεβού με όλους και όλες σε ένα μήνα από τώρα περίπου. Θα στείλουμε την καινούργια την πρόσκληση για το επόμενο το webinar και τη θεματική την οποία θα καλύψει. Ευχαριστούμε τον ομιλητή και την ομιλήτρια για σήμερα. Ήταν πολύ ωραία και πολύ περιεκτικά αυτά που μας δείξατε και βοηθάνε πάρα πολύ στην καθημερινότητά μας, τουλάχιστον να ασχολούμαστε κάθε μέρα με την έρευνα. Καλή συνέχεια και καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας και τη συμμετοχή σας. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.